Συγκλώνησε και βύθισε σε πένθος ολόκληρο τον καλλιτεχνικό χώρο όταν έφυγε ξαφνικά από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς στις 12 Ιουνίου του 2016 σε ηλικία 43 ετών. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τον άδικο και ευνίδιο χαμό της ηθοποιού Γεωργίας Αποστόλου. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Ξέρεις κανένα παντρεμένο που να είναι ευτυχισμένος όταν περάσουν κάποια χρόνια? Καλά τώρα, αυτό ισχύει μετά την εφταετία από ό,τι λένε. Εσείς ακόμα είναι ο πατρός. Η Γεωργία Αποστόλου ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Έγινε Εβραίος γνωστή το 1995 μέσα από τη σειρά του Αντένα «Το μονοπάτι της αγάπης» και πρωταγωνίστησε στη συνέχεια σε πολλά ακόμη πετυχημένα σύριαλ όπως «Η Καραμπόλα» στο πλευρό του Σπύρου Παπαδόπουλου, «Πες το ψέματα» δίπλα στον Σταμάτη Γαρδέλη και το 2005 στην καθημερινή σειρά «Έρωτας» και πάλι στον Αντένα. Αυτή η σειρά έμελε να είναι και η τελευταία της εμφάνιση στην τηλεόραση. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιανουαρίου του 1973, όπου και μεγάλωσε. Το 1991, σε ηλικία 18 ετών, ξεκίνησε τις σπουδές της στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου αποφύτησε 3 χρόνια μετά. Το 1993, σε ηλικία μόλις 20 ετών, κέρδισε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Το μονοπάτι της αγάπης» σε σενάριο Γιάννη Βόγλη και σκηνοθεσία Στράτου Μαρκίδη, όπου υποδίθηκε τη Ματίνα Σκαρλάτου. Το 1995 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στη δραματική ταινία «Ζωή» του Γιώργου Κατακουζινού, που αποτέλεσε μια συμπαραγωγή μεταξύ Ελλάδος, Ολλανδίας και Τουρκίας, υποδιόμενη την ομώνυμη ηρωίδα. Διώξ' τους. Πες να φύγουν όλους, σε παρακαλώ. Όλους. Να μας αφήσουν ήσυχους. Τα επόμενα χρόνια βρίσκουν τη Γεωργία Αποστόλου πρωταγωνίστρια σε σημαντικές τηλεοπτικές σειρές, όπως «Βαμμένος ήλιος», «Μία νύχτα σαν κι αυτή», «Πες το ψέματα» και «Φιλή ζωής». Έπαιξε δίπλα σε πολύ γνωστούς και σημαντικούς πρωταγωνιστές, όπως Γιάννη Φέρτη, Πέμι Ζούνη, Γιώργο Νινιό και Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Τη σεζόν 2005-2006 πρωταγωνίστησε στην καθημερινή σειρά του Αντένα «Έρωτας», υποδιόμενη τη Μάρθα Δούκα. Παρόλο που η σειρά εγκρίθηκε για δεύτερο κύκλο επεισοδίων την επόμενη σεζόν, η ίδια ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το cast και αποσύρεται οριστικά από το χώρο της υποκριτικής ύστερα από 12 χρόνια πορείας. Χωρίς δεύτερες σκέψεις, αποφάσισε να γυρίσει σελίδα στη ζωή της, μακριά από το επάγγελμα που κάποτε αγάπησε. Η φήμη περί μοναχισμού. Για μία περίοδο κυκλοφορούσαν φήμες ότι η Γεωργία Αποστόλου εγκατέλειψε τα εγκόσμια προκειμένου να κλειστεί σε μοναστήρι, ενώ είχαν δει το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες της με εντελώς αλλαγμένη εμφάνιση, να πηγαίνει σε κηρύγματα και στις λειτουργίες. Αργότερα ωστόσο, τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της έσπευσαν να διαψεύσουν τις φήμες περί μοναχισμού. «Όχι, δεν εξαφανίστηκα ούτε κρύφτηκα από κανέναν. Τη δουλειά μου την άφησα γιατί δεν την αγαπούσα πια. Και όταν δεν αγαπάς κάτι, δεν μπορείς να το υποστηρίξεις. Καταπιέζεσαι. Η εκκλησία με στήριξε να ασκήσω το επάγγελμα του ηθοποιού για 13 συναπτά έτη», είχε δηλώσει η Γεωργία Αποστόλου. Ο χαμός του συντρόφου της. Η Γεωργία Αποστόλου ήταν ζευγάρι με τον τηλεοπτικό παραγωγό Βαγγέλη Κουτελιδάκη, ο οποίος πέθανε στον ύπνο του στις 23 Απριλίου του 2007 στα 53 του χρόνια. Τότε κυκλοφορούσε έντονα η φήμη πως το τραγικό συμβάν λειτουργήσε ως αφορμή για να αλλάξει η Γεωργία την κοσμοθεωρία της, αφήνοντας το επάγγελμα του ηθοποιού και ζητώντας διέξοδο στην εκκλησία, όχι όμως για να γίνει μοναχή. Ο θάνατος του Βαγγέλη Κουτελιδάκη τη συντάραξε, οδηγώντας την σε διαφορετικά μονοπάτια. Ο ξαφνικός χαμός του Βαγγέλη την καταράκωσε. «Έκτοτε έχω να τη δω. Δεν ήξερα τι έχει απογίνει. Σοκαρίστηκα μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της», είχε πει ο Νίκος Μουρατίδης. Ο ευνίδιος και περίεργος θάνατος της ηθοποιού. Τελευταία φορά την είδαμε μέσα από φωτογραφίες που ανήρτησε στο προφίλ του στα social media ο συνάδελφός της Ανδρέας Κωνσταντινίδης στις αρχές του έτους 2016. Η Γεωργία Αποστόλου, σύμφωνα με τον πατέρα της, Νίκο Αποστόλου, πέθανε από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι της στην Αθήνα και η κηδεία της έγινε την επόμενη μέρα στο νεκροταφείο Σχιστού. Σύμφωνα με τον πατέρα της ηθοποιού, τον τελευταίο καιρό είχε αδυνατήσει υπερβολικά πολύ, υποσιτιζόταν και το μόνο που την ενδιέφερε ήταν η ενασχόλησή της με την εκκλησία. «Για μένα δεν πέθανε.
έκανε φτερά και έγινε άγγελος, ψηλά στον ουρανό. Η Γεωργία ήταν η μεγάλη μου αδυναμία. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω αυτό που συνέβη. Δεν της άρεσε αυτός ο κόσμος. Είχε δηλώσει συγκινημένος ο πατέρας της Γεωργίας. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός πάλευε με τον καρκίνο. Είδηση που έκανε γνωστή ο πατέρας, η Λουανός. Την αιτία αυτή του θανάτου της όμως αμφισβήτησε ο πατέρας της, ο οποίος δήλωσε πως δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να φύγει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν ήταν στο τελευταίο στάδιο. «Εγώ πάντως το αποκλείω», είπε χαρακτηριστικά. «Ήτανε το διαμάντι μου, ήτανε ο θησαυρός μου. Ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο για κάποιον, ήτανε για μένα η Γεωργία». Ο ιερέας, ο οποίος λειτουργεί στον Άγιο Ανδρέα Πετραλώνων, είπε ότι η 43χρονη ηθοποιός, δύο εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, έφτασε υποβασταζόμενη στον ιερό ναό για να κοινωνήσει. Για τελευταία φορά. Ο ίδιος ανέφερε πως ήταν πολύ αδυνατισμένη και με δυσκολία μπορούσε να περπατήσει, αλλά και να μιλήσει. Η Γεωργία πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και ανελιπώς μία φορά την εβδομάδα παρακολουθούσε τις λειτουργίες του πατέρα Ανανία Κουστένη στην ενορία του. Ένα υπέροχο, γλυκό παιδί που έφυγε χτυπημένο από τον καρκίνο. Σε κανέναν δεν το είχε πει. Και εγώ το έμαθα λίγα 24 ώρα μετά την κηδεία της από συγγενικό πρόσωπο. Πάλευε μόνη της και φρόντιζε μέχρι τελευταία στιγμή να μην το αποκαλύψει. Δεν ήθελε να στενοχωρήσει κανέναν. Είχε αναφέρει ο ιερέας. «Καλά, είναι δυνατόν να ξέρω τόσο προσωπικά σου πράγματα και να πιάσω να ανακατευτώ? Δεν είμαστε καλά. Και αν σε ρώτησα για τον Αργύρη, το έκανα από πραγματικό ενδιαφέρον». Ένα κορίτσι ευαίσθητο που ήθελε να προσφέρει πάντα και βοηθούσε όπως μπορούσε τους ανθρώπους που την είχαν ανάγκη. Σύμφωνα με τον πατέρα της, παρέδιδε δωρεάν μαθήματα γαλλικών σε παιδιά ορφανοτροφείων, καθώς είχε σπουδάσει γαλλική φιλολογία. Ο πολύ στενός της φίλος, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο οποίος δημοσίευσε και τις τελευταίες φωτογραφίες της ηθοποιού, την περιγράφει ως ένα δοτικό πλάσμα, γελαστό με έντονη αίσθηση του χιούμορ, αλλά και πολύ ανεξάρτητο, και κάποιες φορές μοναχικό που επέλεγε να χάνεται από τους φίλους της και να εμφανίζεται όποτε το ήθελε. Γι' αυτό και δεν ανησυχούσε όταν δεν την έβλεπε ή δεν άκουγε νέα της για κάποιο χρονικό διάστημα. «Και πλέον συμβιβάστηκα με αυτό, οπότε όποτε εξαφανιζόταν δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία, απλά περίμενα πότε η ίδια θα αποφασίσει να ξαναμιλήσουμε». Σπαραχτικά ήταν και τα λόγια της μητέρας της, η οποία δεν είχε συνειδητοποιήσει αρχικά ότι η κόρη της είχε φύγει από τη ζωή. «Πηγαίνω εκεί και βλέπω ένα παιδί μέσα στον τάφο. Εγώ έπρεπε να ήμουν και όχι το παιδί μου. Μας τα έκρυβε όλα, δεν ήθελε να μας πικράνει με τίποτα», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια η μαμά της Γεωργίας. Ακόμα μίλησε με λεπτομέρειες για τις λίγες ώρες πριν το μοιραίο συμβάν. Συγκεκριμένα μία μέρα πριν η Γεωργία της είχε τηλεφωνήσει. Η μητέρα της, αφού αντιλήφθηκε την κούραση στη φωνή της, τη ρώτησε τι συμβαίνει και γιατί μιλούσε έτσι. Με τη Γεωργία να απαντάει ότι πονάνε τα λαιμά της. Νωρίτερα η μητέρα της, όταν την είχε συναντήσει, παρατήρησε το βάρος που είχε χάσει η κόρη της. Θέλοντας να μην τη στενοχωρήσει, της είπε: «Παιδί μου, μία κούκλα έγινες που αδυνάτησες», χωρίς φυσικά να γνωρίζει ότι είχε σοβαρό πρόβλημα. «Να ζω εγώ και να έχει φύγει το παιδί μου, δεν υπάρχει πιο τραγικό. Να μην υπάρχουν μανούλες να περνούν αυτό που πέρασα εγώ. Πονάω, πονάω πολύ. Ατέλειωτος είναι ο πόνος», ήταν τα λόγια της μητέρας της. Πώς σας φάνηκαν όλα όσα ακούσατε στο βίντεο για τη Γεωργία Αποστόλου? Εσείς τι γνωρίζατε την ηθοποιό? Πείτε μας τις εντυπώσεις και τις σκέψεις σας παρακάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε φυσικά να κάνετε εγγραφή για περισσότερα βίντεο.